Γεια σας! Ήρθε η ώρα να κάνω ένα haul και θα σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία πήρα το τελευταίο διάστημα, περίπου ένας μήνας είναι. Τελείως άσχετη αγορά με beauty, fashion κτλ. Καινούριο κινητό, πήρα το Samsung Galaxy A5 και το λατρεύω πραγματικά αυτό το κινητό. Έχει καταπληκτική κάμερα και μπροστινή και πίσω κάμερα. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η μπαταρία του, το σχέδιο του είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ λεπτό κινητό και του έχω πάρει και θήκες από το eBay, οι οποίες θα έρθουν πολύ σύντομα. Μία πολύ μικρή διευκρίνηση, ναι, μπορούμε να κάνουμε αγορές μέσω PayPal πλέον, μόνο εάν έχουμε balance μέσα στο PayPal και αυτό γίνεται εάν βάλετε λεφτά μέσα στο PayPal με το request money. Θα σας έχω από κάτω κάποιο link που εξηγεί τον τρόπο που το κάνετε αυτό. Πήγα στα Hondo Center και πήρα κάποια πράγματα που χρειαζόμουν. Οι αγορές έγιναν στο Hondo Center της Ερμού γιατί στις Γλυφάδας δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα από αυτά που ήθελα. Πήρα δύο top coat από την Essence, αυτά είναι τα Better Than Gel Nails. Στεγνώνει πραγματικά σε ένα λεπτό και το αγαπώ, το παίρνω συνέχεια εδώ και χρόνια, οπότε πήρα δύο. Πάλι από την Essence πήρα την αγαπημένη μου μάσκαρα I Love Extreme, η συγκεκριμένη είναι κυρίως για όγκο. Έχει αυτό το τρίχινο βουρτσάκι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πέρασα και από την Catrice και πήρα ένα ρουζάκι, το συγκεκριμένο είναι το 080 Sunrose Avenue. Είναι το πρώτο μου ρουζ από την Catrice και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι το οποίο είναι ένα dusty έτσι rose, πάρα πολύ ωραίο. Έχει και ένα ελάχιστο shimmer το οποίο εμένα δεν φαίνεται τόσο πολύ πάνω μου, αλλά δίνει μια έτσι πολύ διακριτική γυαλάδα, δεν είναι matte δηλαδή. Και μου αρέσει και πάρα πολύ στη συσκευασία μου, θυμίζει έτσι σουεμούρα, δεν ξέρω κάτι τέτοιο και σίγουρα θα πάρω κι άλλα. Και πήρα και τη βαφή μαλλιών μου, είναι από τον Κορέ, σας την έχω δείξει 150 φορές. Είναι η Argan Oil Advanced Colorant στην απόχρωση 7,7 Mocha. Τη συγκεκριμένη δεν την έχω χρησιμοποιήσει γιατί μου αρέσουν αυτή τη στιγμή τα μαλλιά μου κι ας είναι ό,τι να είναι. Έχω να τα βάψω περίπου 3 μήνες νομίζω και τα έχει χτυπήσει ο ήλιος, έχουν ανοίξει πάρα πολύ, έχουν κάνει έτσι ένα φυσικό όμπρε θα έλεγα, δεν ξέρω. Αλλά την πήρα αυτή τη βαφή για να την έχω καλού αν αποφασίσω κάποια στιγμή να βάψω τα μαλλιά μου και να τα σκουρίνω πάλι. Πήγα στη MAC και πήρα μόνο μία σκιά, δεν πήρα τίποτα άλλο. Είναι αυτή εδώ η σκιά, λέγεται Deep Damson. Είναι μια πολύ σκούρα, κόκκινη, έτσι κεραμιδή προς το καφέ και γενικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σκιά και είναι matte. Και πήγα και στην Inglot και πήρα άλλες δύο σκιές. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, είναι η 156, αυτή έχει shimmer και είναι έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο μπρονζέ χρυσό χρώμα, το οποίο το είχα παλιότερα σε μια σκιά από την Clinique, αλλά έγινε discontinue και έψαχνα πολύ καιρό μια τέτοια σκιά, ακριβώς είναι το ίδιο χρώμα και την έχω φορέσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα την ευχαριστηθώ πάρα πολύ, όπως και την επόμενη, η οποία είναι η 605, είναι αυτή εδώ η πορτοκαλό κεραμιδή σκιά. Πολύ ιδιαίτερο χρώμα, έχει και αυτή η shimmer. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα για φθινόπωρο και γενικά θα το φορέσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ζεσταίνει καταπληκτικά τα μάτια. Το επόμενο πράγμα είναι ένα δώρο και είναι ένα πορτοφόλι. Το συγκεκριμένο δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα και είναι ακόμα με το ταμπελάκι του γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή ένα μικρό πορτοφολάκι γιατί χρησιμοποιώ και μικρές τσάντες. Αλλά πιστεύω ότι από έτσι φθινόπωρο χειμώνα που θα παίρνω και πιο μεγάλες τσάντες θα μπει σε πολύ καλή χρήση το συγκεκριμένο. Μου το πήρε δώρο η κολλητή μου όταν είχε πάει ένα ταξίδι στην Αμερική. Είναι από Steve Madden και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Γενικά αυτά τα χρώματα είναι τα αγαπημένα μου. Και να σας το δείξω και από μέσα, είναι έτσι, είναι αρκετά μεγάλο πορτοφόλι. Τώρα πάμε σε ρούχα. Πήρα ένα φορματάκι από Pink Woman, νομίζω ήταν στο τέλος των εκπτώσεων. Και το είχατε δει νομίζω και σε ένα προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Είναι αυτό εδώ, έχει όλο πουάκι, είναι μπλε. Και έρχεται σε αλφα γραμμή κάτω, είναι λίγο πάνω από το γόνατο. Και μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια που έχει στην πλάτη, γιατί η πλάτη είναι ανοιχτή και κάνει και αυτό εδώ πέρα.
Και γενικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ η ποιότητα, είναι βαμβακερό το συγκεκριμένο και είναι έτσι πολύ ωραίο το υφασμά του. Θα το συνέκρινα πάρα πολύ εύκολα με H&M και Zara. Και ναι, γενικά πάρα πάρα πολύ ωραίο, το φόρεσα και αρκετά. Τώρα πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία μου έχουν στείλει από κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα. Το πρώτο είναι από ένα application, δεν είναι ουσιαστικά ηλεκτρονικό κατάστημα και λέγεται Deal Sale. Και πήρα αυτό εδώ το πάρα πολύ απλό και καθημερινό πουκαμισάκι, το οποίο είναι μαύρο. Γενικά αυτά τα πουκάμισα εγώ τα φοράω πάρα πάρα πολύ και είναι μακριμάνικο. Μου άρεσε πάρα πολύ η ποιότητα, τώρα το κατάστημα δεν με τρέλανε τόσο πολύ γιατί ήταν πολύ δύσκολο στην πλοήγηση. Γενικά εμένα τα applications δεν είναι η καλύτερη μου στο να ψωνίζω και αυτό πάει με όλα τα καταστήματα, δηλαδή ούτε καν από το ASOS δεν έχω ψωνίσει από το tablet. Οπότε καταλαβαίνετε. Και πάμε στο Lovely Wholesale, το οποίο μου έστειλε ένα φοβερό, φοβερό κομμάτι, το οποίο το έχω φορέσει ήδη. Και δεν είναι φόρεμα, είναι σορτσάκι από κάτω, αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα πάει σαν φορεματάκι, οπότε δεν φαίνεται. Είναι όλο, όλο δαντέλα. Και από πίσω είναι όλη η πλάτη ανοιχτή και είναι φοβερό κομμάτι. Πραγματικά τρελάθηκα με το που το φόρεσα. Μου άρεσε πάρα πολύ και η ποιότητά του είναι φανταστική. Το επόμενο μου άρεσε και αυτό πάρα μα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μου κάνει τόσο καλά, μου είναι λίγο μεγάλο. Εάν και τα παίρνω όλα στο ίδιο μέγεθος, συνήθως τα παίρνω στο medium. Και αυτό είναι ένα play suit, το οποίο είναι μαύρο και είναι όλο δαντέλα εδώ πέρα και είναι ανοιχτό όπως βλέπετε μπροστά. Και από πίσω είναι όλο ανοιχτό και κάτω πάει σε αυτό εδώ πέρα το ύφασμα και γενικά και αυτό είναι φανταστικό. Λογικά θα το πάω σε κάποια μοδίστρα για να μου το φτιάξει γιατί πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι και ούτε αυτό περίμενα τόσο ωραίο. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν ένα τζάκετ το οποίο δεν μου κάνει κιόλας αλλά δεν μου αρέσει και το ύφασμα το οποίο είναι έτσι ένα... δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι λίγο χάλια και γυαλιστερό κτλ. Δεν φαινόταν έτσι στη φωτογραφία, αλλά ναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Έχει αυτό εδώ πέρα στο μανίκι του που είναι και σαν λάστιχο. Και ένα t-shirt το οποίο θα πάει τώρα για πλήσιμο γιατί το είχα φορέσει. Και είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πάρα πολύ απλό άσπρο t-shirt, αλλά έχει αυτήν εδώ πέρα τη λεπτομέρεια που πραγματικά με τρελαίνει και την είχα δει και σε κάποιες bloggers και τα λοιπά στο εξωτερικό και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με τις βλεφαρίδες. Γενικά θα το δείτε και το συγκεκριμένο μπλουζάκι σε διάφορα καταστήματα. Νομίζω ότι είχα δει και στο Pink Woman με μια παραλλαγή του, πάλι έτσι με τις βλεφαρίδες. Και πάμε στο Tom Top, το οποίο μου έστειλε δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ένα φόρεμα και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κοντό φορεματάκι και έχει αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια που έρχεται έτσι στους ώμους. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ύφασμα, είναι ένα έτσι σιφόν. Δεν το έχω φορέσει ακόμα, δεν ξέρω εάν θα προλάβω να το φορέσω τώρα, αλλά και αυτό μου άρεσε πολύ. Και άλλο ένα play suit, το οποίο είναι και αυτό άσπρο και έχει κοντό μανικάκι που έχει πάλι έτσι σαν και ντυματάκια εδώ πέρα και κάτω, αλλά το ύφασμα του δεν μου αρέσει, μου φαίνεται πάρα πολύ φθινιάρικο, πάρα πολύ έτσι σκληρό, δεν είναι τόσο τόσο ωραίο. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο σαν σακούλα πάνω μου, μου φαίνεται ότι είναι λίγο περίεργο πάνω μου. Περίμενα ότι θα είναι πιο βαμβακερό, αυτό δεν είναι βαμβάκι. Δεν το έχω φορέσει το συγκεκριμένο ακόμα, κάποια στιγμή μπορεί και να το φορέσω του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε. Αυτό ήταν λοιπόν το haul, θα δείτε και κάποια άλλα πράγματα σε επόμενο haul που τα περιμένω αυτή τη στιγμή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!